του Αγρινίου. Όλοι εσείς που βρίσκεστε σε αυτή τη μικρή για να μας φιλοξενήσει αίθουσα, αλλά και άλλοι πολύ περισσότεροι από όσους είστε μέσα, διπλάσιοι και τριπλάσιοι που είστε έξω από αυτή εδώ την αίθουσα και μας παρακολουθείτε. Σήμερα με την παρουσία σας, την αποφασιστικότητά σας, το πείσμα που βλέπω ζωγραφισμένο στο πρόσωπό σας, δίνετε απάντηση για το αποτέλεσμα που θα έρθει την επόμενη Κυριακή στην Κάλπη. Η σημερινή σας παρουσία επιβεβαιώνει το μήνυμα που έλαβα σήμερα περιοδεύοντας στην Άρτα. Χωρίς να έχουμε συγκέντρωση στην αγορά, δημιουργήθηκε αυθόρμητα η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει ποτέ στην Άρτα από απλούς ανθρώπους, πολίτες, που ανεξάρτητα στο παρελθόν βρισκόντουσαν στην αριστερά ή στη δεξιά. Σήμερα ενώνουν τη φωνή τους, την οργή τους, το θυμό τους, αλλά και την ελπίδα τους, κυρίως την ελπίδα τους με τον ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα. Επιβεβαιώνεται με αυτόν τον τρόπο το κλίμα που παίρνω από κάθε γωνιά της Ελλάδας αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες που ώρα με την ώρα και μέρα με τη μέρα το ρεύμα γίνεται ποτάμι, χύμαρος ορμητικός, χύμαρος που θα καταλήξει στην κάλπη της ανατροπής και της μεγάλης αλλαγής στις 25 του Γενάρη. Και θα είναι ένα μήνυμα νίκης, ένα μήνυμα ελπίδας, ένα μήνυμα εμπιστοσύνης. Αλλά στις 25 του Γενάρη, για πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του τόπου, η αριστερά δεν διεκδικεί μόνο τη νίκη. Διεκδικεί ταυτόχρονα και ισχυρή λαϊκή εντολή για κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας. Για κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας και ταυτόχρονα για το μεγάλο και δύσκολο έργο της εθνικής αναγέννησης, της ανάκτησης, της αξιοπρέπειας του λαού μας. Απέχουμε μόλις ένα βήμα από τη μεγάλη νίκη και την αυτοδυναμία του λαού μας. Και σας καλώ αυτό το βήμα να το κάνουμε. Να κάνουμε το αναγκαίο βήμα για τον τόπο μας. Όχι για την αριστερά και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Για την Ελλάδα πάνω απ' όλα να κάνουμε αυτό το βήμα. Και απευθυνόμαστε σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από το τι ψήφιζε μέχρι χθες. Ανεξάρτητα από την κομματική επιλογή που είχε στο παρελθόν. Απευθυνόμαστε στους αναποφάσιστους πολίτες που σταθμίζουν την επιλογή λίγο πριν φτάσουν στην κάλπη και τους ζητάμε με την επιλογή τους να κάνουν την Ελλάδα δυνατή, να κάνουν την Ελλάδα σταθερή, να δώσουν ψήφο αυτοδυναμίας και μεγάλης αρρωτικής νίκης στο ΣΥΡΙΖΑ, ψήφο αυτοδυναμίας στο λαό μας. Γιατί όσο ισχυρή το μέλλον ανήκει στους νέους ανθρώπους, αυτούς που εκδίωξε η κυβέρνηση Σαμαρά 2,5 χρόνια τώρα, που τους έστειλε μετανάστες κατά χιλιάδες στο εξωτερικό, και για αυτούς πρέπει να αγωνιστούμε μαζί όλες οι γενιές για να ξαναγυρίσουν πίσω τα νέα παιδιά, οι επιστήμονες, και να δώσουν δύναμη και προοπτική σε αυτόν τον τόπο, γιατί το έχει ανάγκη ο τόπος. Εμείς λοιπόν ζητάμε ισχυρή εντολή, διότι όσο πιο ισχυρός βγει ο ΣΥΡΙΖΑ από την κάλπη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η διαπραγματευτική μας δύναμη στην Ευρώπη την επόμενη μέρα. Και όσο μεγαλύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο μεγαλύτερες οι δυνατότητες να υλοποιήσει το σχέδιό του. Όσο πιο πολύ μας εμπιστεύονται μέσα στη χώρα, τόσο πιο πολύ σας λαμβάνουν υπόψη έξω από την χώρα. Ζητάμε ψήφο αυτοδυναμίας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αμέσως το πρόγραμμα που εξαγγείλαμε τον περασμένο Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την επανεκκίνηση της οικονομίας, για να έχουμε ισχυρή δύναμη διαπραγμάτευσης, τη σκληρή διαπραγμάτευση για το δημόσιο χρέος που θα ξεκινήσει, ήδη έχει ξεκινήσει,
αλλά και τυπικά θα ξεκινήσει από την επόμενη μέρα των εκλογών. Κυρίως όμως, και σας μιλώ ειλικρινά, κοιτάζοντάς σας τα μάτια, για να έχουμε τα χέρια μας λυμμένα στους δύσκολους χειρισμούς που θα χρειαστεί να κάνουμε και να μην μπορεί κανείς να μας βάλει τρικλοποδιά από τα μέσα, διότι πιο πολύ φοβόμαστε την τρικλοποδιά από τα μέσα παρά το ότι δεν θα τα καταφέρουμε να διαπραγματευτούμε και να κερδίσουμε έξω από τη χώρα. Να μην μπορεί να μας βάλει κανείς τρικλοποδιά από όλους αυτούς, από όλες τις δυνάμεις, από όλες τις δυνάμεις του χθες που χρεοκόπησαν τη χώρα και έχουν κάθε λόγο να μην θέλουν να πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι πολλοί αυτοί που περιμένουν στη γωνιά του δρόμου, αδιαφορώντας ότι αποσταθεροποιώντας τον ΣΥΡΙΖΑ, στην ουσία υπονομεύουν την ίδια τη χώρα. Πετροβολούνε το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, γιατί γνωρίζουν ότι είναι η δική σας ελπίδα, η δική σας προσδοκία και έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου με μοναδικό στόχο όχι να μας κερδίσουν, αλλά με μοναδικό στόχο να μην έχουμε πλειοψηφία στη Βουλή για να αναγκαστούμε να διαπραγματευτούμε το πρόγραμμά μας μαζί τους. Επιθυμούν να μην μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας όπως είναι, αυτούσιο, με στόχο να μας εξισώσουν και εμάς με τα κόμματα του παλαιού, φθαρμένου, διεφθαρμένου δικοματισμού και απαξιωμένου δικοματισμού που άλλα έλεγαν προεκλογικά και άλλα έκαναν την επόμενη των εκλογών. Τους απαντάμε από εδώ, από το Αγρίνιο. Ας συνεχίσουν να ονειρεύονται. Εμείς δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ούτε μαζί τους, ούτε με τη Μέρκελ, ούτε με κανέναν. Εμείς δίνουμε λόγο και αναφορά μόνο στον ελληνικό λαό. Και επιπλέον, εμείς δεν υποσχόμαστε. Εμείς απέναντί σας δεσμευόμαστε. Δεν λέμε αυτά που θα θέλαμε να γίνουν. Λέμε αυτά που μπορούμε να υλοποιήσουμε αν έχουμε τη στήριξη του ελληνικού λαού. Και δεν έχουμε σκοπό, αλλά ούτε και τη δυνατότητα να σας κοροϊδεύσουμε. Να υφαρπάξουμε σήμερα την ψήφο σας και να την αξιοποιήσουμε αλλιώς μετά τις εκλογές. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να σας κοροϊδέψουμε, γιατί ξέρουμε και ξέρετε πολύ καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είμαστε εμείς τα στελέχη και υποψήφοι που αποτελούν το ψηφοδέλτιό του. Ο ΣΥΡΙΖΑ είστε εσείς, οι χιλιάδες διαφορετικοί άνθρωποι που έρχονται αψηφώντας τις πολιτικές προτιμήσεις του χθες, που μας πλησιάζουν και μας λένε ψηφίζαμε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια, αλλά τώρα είμαστε εδώ μαζί σας για την Ελλάδα, για την αξιοπρέπειά μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είστε εσείς και εσείς είστε το μοναδικό μας στήριγμα. Εμείς, φίλες και φίλοι, πολίτες του Αγρινίου, δεν στηριζόμαστε ούτε σε επιχειρηματίες, ούτε σε τραπεζίτες, ούτε σε ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης. Εμείς στηριζόμαστε μονάχα στην εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Ούτε στην ολιγαρχία, ούτε στα τζάκια, μόνο στον κυρίαρχο λαό. Στη δική σας εμπιστοσύνη, στη δική σας στήριξη. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, για εμάς αυτοδυναμία δεν σημαίνει ασυδοσία και αλαζονία, όπως συνέβαινε στο παρελθόν με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Για μας σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη δέσμευση. Σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη λογοδοσία. Εμείς δεν ζητάμε λευκή επιταγή. Ζητάμε δύναμη για να την αξιοποιήσουμε προς όφελος του ελληνικού λαού και θα είμαστε καθημερινά κρινόμενοι από τον μοναδικό μας κριτή που είναι ο ελληνικός λαός.
Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αν και έστω και μια στιγμή σταματήσει ο λαός μας να μας εμπιστεύεται και να μας στηρίζει, τότε δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε ούτε λεπτό σε θέσεις εξουσίας. Διότι έχουμε απέναντί μας ένα καθεστώς που θέλουμε να έρθουμε σε ρήξη μαζί του και ο μόνος τρόπος να καταφέρουμε αυτή τη σύγκρουση τη σκληρή μέσα και έξω είναι να έχουμε τη δική σας στήριξη. Κύριος Σαμαράς, πολίτες του Αγρινίου, φίλες και φίλοι, αποσύρεται στο περιθώριο της πολιτικής ζωής, κινδυνολογώντας όλες αυτές τις μέρες αφόρητα. Ανασύρει τώρα τις λίγες μέρες που έμειναν μέχρι τις εκλογές, ό,τι απόθεμα κινδυνολογίας του έχει απομείνει. Αλλά ο κόσμος δεν τον πιστεύει πια. Γιατί τώρα γνωρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι για κάποιον κίνδυνος, είναι μόνο για την ολιγαρχία που λαιλάτισε τον τόπο. Όχι για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας. Όχι για τη μεσαία τάξη. Όχι για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Για τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Κίνδυνος. Στρώματα, για τα λαϊκά στρώματα, κίνδυνος είναι ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς. Και πάνω απ' όλα, κίνδυνος είναι η συνέχεια του μνημονίου της καταστροφής. Όσο και αν προσπαθεί να κρύψει το περιβόητο email προς την Τρόικα με τις δεσμεύσεις του προς τους δανειστές, ο κύριος Σαμαράς δεν θα τα καταφέρει και δεν τα καταφέρνει. Διότι βγήκε στη δημοσιότητα και όλοι πια γνωρίζουν τι περιμένει τον ελληνικό λαό αν ο κύριος Σαμαράς επανεκλεγεί. Περιμένουν νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Μας περιμένει κατάργηση του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Περαιτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Κατάργηση των κατώτατων συντάξεων σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, αυξήσεις στο ΦΠΑ, στα φάρμακα, στα τρόφιμα, στους λογαριασμούς ρεύματος, ίδρυυσης φυσικού αερίου, ακόμα και στον τουρισμό, που είναι ό,τι έχει απομείνει, χωρίς να έχει το κεφάλι μέσα στο νερό πνιγμένο. Και ακόμα μας περιμένει και κάτι χειρότερο, κάτι που προσπαθούν να μας κρύψουν με νύχια και με δόντια, και είναι οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας υπερχρεωμένων νοικοκυριών που από 1η Πρώτου 2015 είναι ανεξέλεγκτοι. Και ναι, εμείς λέμε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θα προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Θα προστατεύσουμε το μόχθο του εργαζόμενου λαού. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το πραγματικό κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Οι δεσμεύσεις του κυρίου Σαμαρά προς τους δανειστές. Ο κύριος Σαμαράς τώρα ζητάει την ψήφο σας για να συνεχίσει τις περικοπές, να συνεχίσει τους πληστηριασμούς, να συνεχίσει τα μνημόνια. Αλλά δεν υπάρχουν μόνο τα email των δεσμεύσεων της λιτότητας. Υπάρχουν και τα email της ντροπής και της διαπλοκής που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας και εμφανίζουν, ακούστε, το ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού, την κυβέρνηση, το Υπουργείο Εργασίας και την Τρόικα να μηχανοραφούν και να συνεννοούνται ανταλλάσσοντας ιδέες και σκέψεις για το πώς θα αποφύγουν τη Βουλή, ώστε να περνάνε μέτρα λιτότητας χωρίς την έγκριση της Βουλής και να κυβερνάει η Τρόικα στην ουσία ανεξέλεγκτη την πατρίδα μας. Ως δικτάτορες σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία με απλές διοικητικές πράξεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους σε ζητήματα που αφορούν υψηλής σημασίας θέματα όπως οι ομαδικές απολύσεις, όπου κυβέρνηση, γραφείου Πρωθυπουργού, Τρόικα και Ολιγαρχία με κινησμό συνωμοτούν εις βάρος των εργαζομένων
για να καταφέρουν να αξιοποιήσουν όσες δυνατότητες έχουν προκειμένου να ευνοήσουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εργοδοτών, πετώντας ομαδικά εργαζόμενους στον δρόμο. Παίζουν ξεδιάντροπα με τις δουλειές των απλών ανθρώπων, με καθημερινές καταστάσεις δράματος. Παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Ομαδικές απολύσεις με την κυβέρνηση Σαμαρά που λειτουργεί ως νομικός σύμβουλος των βιομηχάνων, προκειμένου όλα να εγκριθούν και τυπικά. Έτσι, φίλες και φίλοι, αυτή η πραγματικότητα που είδε προχθές το φως της δημοσιότητας, δεν είδα κανένα από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης να το αναδεικνύει. Αν τυχόν κάνει και κάνα συντακτικό λάθος, κάνας υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνουν φυρμάνια και ανακοινώσεις. Αυτά δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας όμως. Έτσι κυβέρνησε τον τόπο ο κύριος Σαμαράς, ως υπηρέτης της Τρόικας και της Ολιγαρχίας. Και έτσι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Ζητά τώρα την ψήφο εκείνων, όλων εκείνων, που έστειλε όλα αυτά τα χρόνια μαζικά, ομαδικά, στην ανεργία. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο οι άνεργοι στον τόπο μας. Πάνω από 200.000 οι νέοι επιστήμονες που μετανάστευσαν στο εξωτερικό. Και ζητά τώρα την ψήφο όλων εκείνων που έστειλε στην απελπισία και στη λαϊλασία. Γιατί άραγε? Προφανώς για να μπορέσει ανενόχλητος στην επόμενη μέρα να στείλει κι άλλους. Ζητά την ψήφο εκείνων που τους έκοψε τους μισθούς και τις συντάξεις και μια και δυο και τρεις φορές. Γιατί άραγε? Για να μπορεί αύριο ανενόχλητος να το ξανακάνει. Γιατί ήταν η κυβέρνηση του κύριου Σαμαρά που έκοβε μισθούς και συντάξεις, όπως μας πληροφόρησε μόλις χθες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Μάρτιν Σούλτς, ο οποίος σε συνέντευξή του είπε ότι αυτήν τη σκληρή, την ανάλγητη πολιτική λιτότητας την επέλεξαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, δεν την επιβάλαμε εμείς. Ήρθε η ώρα του ελληνικού λαού. Ήρθε η ώρα μιας μεγάλης, μιας πλατιάς λαϊκής ενότητας. Ήρθε η ώρα να επιστρέψει η ελπίδα και η προοπτική στον τόπο μας. Η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, φίλες και φίλοι, διεκπεραίωσε την πιο βίαιη αναδιανομή εισοδήματος, την πιο βίαιη αναδιανομή πλούτου σε βάρος των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων και της μεσαίας τάξης. Και αφού υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη και συνέθλιψε το βιωτικό της επίπεδο, τώρα, την τελευταία προεκλογική στιγμή, την ξαναθυμήθηκε. Αλλά τι ακριβώς έχει να της πει της μεσαίας τάξης ο κύριος Σαμαράς? Ότι δήθεν, λέει, θα έρθει, αν επανεκλεγεί, να ελαφρύνει τις δόσεις του έμφυα. Άραγε, για να το προτείνει αυτό, πήρε άδεια από την Τρόικα που διαφωνεί ακόμα και σε αυτό? Και αν η Τρόικα του πει όχι, τι θα κάνει? Θα κάνει μονομερείς ενέργειες? Εμείς πολίτες του Αγρινίου δεν έχουμε τέτοια διλήμματα. Γιατί για μας, με την ψήφο του λαού, το βράδυ της 25ης του Γενάρη καταργείται και η Τρόικα και τα μνημόνια. Το τοπίο αλλάζει. Η επόμενη μέρα δεν έχει λιτότητα, δεν έχει Τρόικα. Έχει μόνο λαϊκή κυριαρχία, έχει δημοκρατία, έχει σκληρή διαπραγμάτευση. Έχει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Και δεν χρειαζόμαστε εμείς την άδεια κανενός για να πράξουμε το σωστό και το λογικό. Και το σωστό και το λογικό είναι να καταργηθεί αυτός ο παράλογος φόρος, ο έμφυα, που έχει δημεύσει την ιδιωτική περιουσία, τον μόχθο και τους αγώνες και τον κόπο μιας ολόκληρης ζωής για τον μεσαίο, για τον μικρομεσαίο, για τον εργαζόμενο, για τον αγρότη. Μιας και, όπως γνωρίζετε, δεν φορολογούν μόνο σπίτια. Φορολογούν χωράφια,
φορολογούν μαντριά, στάνες, φορολογούν ό,τι κινείται, ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει. Δεν φορολογούν όμως ό,τι κρύβεται. Γιατί αυτοί το κρύβουν. Σε συνεργασία τα κρύβουν. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Τον αχερνίβει τ' άλλο, λέει η παροιμία. Αυτοί που τα κρύβουν βοηθούν αυτούς που τους βοηθάνε να τα κρύβουν όλα αυτά τα χρόνια στον τόπο μας. Σκοπεύουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να αντικαταστήσουμε τον έμφυα με ένα κοινωνικά δίκαιο φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, με υψηλό αφορολόγητο και προοδευτική κλιμάκωση, ώστε να φορολογείται η πραγματικά μεγάλη ακίνητη περιουσία και όχι η συντριπτική πλειοψηφία της πρώτης κατοικίας, όχι η μικρή και η μικρομεσαία ακίνητη περιουσία. Με βάση τις πραγματικές εμπορικές αξίες όμως, όχι τις υποτιμημένες πλασματικές αντικειμενικές αξίες, που σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και ο φόρος αυτός, επαναλαμβάνω, δεν θα αφορά την πρώτη κατοικία, εκτός από περιπτώσεις υπερπολιτελών κατοικιών που σήμερα συνήθως κρύβονται και δεν πληρώνουν. Θα υποσχεθεί μήπως ο κύριος Σαμαράς ελάφρυνση και στο φόρο εισοδήματος? Ποια ελάφρυνση? Όταν έχει καταργήσει το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ που εμείς θα επαναφέρουμε για όλους, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που σήμερα πληρώνουν 26% από το πρώτο ευρώ, είτε αγρότες που πληρώνουν 13% από το πρώτο ευρώ. Θα το επαναφέρουμε για όλους, για να μην φορολογείται πια κανείς από το πρώτο ευρώ, για να έχουμε μια δίκαιη φορολογία στον τόπο μας. Θα υποσχεθεί μήπως ο κύριος Σαμαράς φοροελαφρύνσεις όταν έχει καταργήσει τις φοροεκπτώσεις για τόκους στεγαστικών δανείων, για ενίκεια, φροντιστήρια και ασφάλιστρα, όταν έχει περιορίσει τα φορολογικά κλιμάκια σε τρία, όταν δηλαδή έχει καταργήσει την προοδευτικότητα της φορολογικής κλίμακας για να επιβαρύνονται δυσανάλογα τα χαμηλά στρώματα και η μεσαία τάξη και να προστατεύονται τα υψηλά εισοδήματα και η ολιγαρχία. Τολμά όμως η κυβέρνηση και η εκπρόσωπος του κυρίου Σαμαρά να εγκαλεί τον ΣΥΡΙΖΑ με ανακοινώσεις, επειδή λέει θα φορολογήσει με αυξημένο συντελεστή τα πολύ υψηλά εισοδήματα. Ποιους? Δηλαδή από τα 8,2 εκατομμύρια των φορολογημένων, το 1%. Για αυτά τα εισοδήματα μιλάμε. Το 1% για αυτούς κόπτεται η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή αυτούς που τόσα χρόνια προστατεύει. Κόπτονται, μην τυχόν και ακουμπήσουμε, μην τυχόν και αγγίξουμε τους προνομιούχους, τα μεγάλα εισοδήματα και όσους συστηματικά τόσα χρόνια φοροδιαφεύγουν και φοροαποφεύγουν. Αυτό όμως, φίλες και φίλοι, είναι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Είναι το κόμμα του πλούτου, είναι το κόμμα της ολιγαρχίας, είναι το κόμμα της διαπλοκής, είναι το κόμμα που προστατεύει συστηματικά στον τόπο μας το 1% του λαού μας, τα συμφέροντα του 1%. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του 99%. Αυτοί με το 1%, εμείς με το 99%. Αυτοί με την ολιγαρχία, εμείς με τον λαό που αγωνιά, αγκομαχά, επιμένει, αγωνίζεται και ελπίζει για ένα καλύτερο αύριο. Φύση σαν ανθρώπης! Κύριο Σαμαράς όμως, αφού κατέστρεψε τη μεσαία τάξη, τώρα ζητά και την ψήφο της μεσαίας τάξης. Ζητά δηλαδή ψήφο αυτοκτονίας από τη μεσαία τάξη. Είπε σήμερα σε μια συνέντευξή του, αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα αφανίσει τη μεσαία τάξη. Και να θέλαμε να αφανίσουμε, δεν βρίσκουμε τίποτα να αφανίσουμε, διότι την έχει εξολοθρεύσει ο ίδιος 2,5 χρόνια τώρα που κυβερνά.
αλλά τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, η μεγάλη πλειοψηφία δηλαδή του λαού μας, δεν πρόκειται να αυτοκτονήσει μαζικά, επιλέγοντας να ξαναεμπιστευτεί τον κύριο Σαμαρά. Αυτή τη φορά θα εμπιστευτεί τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί από την πολιτική του κύριου Σαμαρά όχι μόνο δεν έχει δει προκοπή, ενώ από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και ελαφρύνσεις θα έχει και θα ωφεληθεί. Αντίθετα, οι φοροφυγάδες, οι λαθρέμποροι, όσοι ξεφεύγουν μέχρι σήμερα με το φορολογικό κόλπο των offshore εταιριών, αυτοί έχουν να κινδυνεύουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν πραγματικό λόγο να φοβούνται για την επιλογή του λαού μας την άλλη Κυριακή, διότι για πρώτη φορά σε αυτόν τον τόπο θα κληθούν να πληρώσουν τον λογαριασμό. Για πρώτη φορά σε αυτόν τον τόπο η ολιγαρχία θα κληθεί και αυτή να πληρώσει μερτικό σε αυτή τη μεγάλη τραγωδία που ζει ο λαός και ο τόπος μας. Και βεβαίως, επειδή αυτό το διαισθάνονται, κινδυνολογούν αυτές τις μέρες. Με τη δική μας φορολογική πολιτική, φίλες και φίλοι, ο μέσος πολίτης, η μέση οικογένεια, θα ξανανοίξουν λογαριασμούς καταθέσεων. Όχι μόνο δεν έχουν να φοβούνται για τις καταθέσεις τους, θα ξανανοίξουν και αυτοί που δεν έχουν, διότι θα μπορούν πλέον να αποταμιεύουν. Δεν θα σηκώνουν τις αποταμιεύσεις τους για να πληρώνουν φόρους, εισφορές και έξοδα καθημερινής διαβίωσης. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε να δώσουμε αγώνα, ερχόμαστε για να προστατεύσουμε και να εγγυηθούμε τις καταθέσεις των πολιτών που η Νέα Δημοκρατία εξανέμισε. Στην προεκλογική του απελπισία όμως, κ. Σαμαράς μειώνει τους φόρους που έβαλε τόσα χρόνια και έχει δεσμευθεί προς την Τρόικα μετεκλογικά να αυξήσει. Και λέει τόσα ψέματα που, για να θυμηθώ μια ωραία φράση του Μενέλα Λουντέμι, ντράπηκαν και τα ίδια, μια και δεν ντρέπονταν τα στόματα που τα έλεγαν. Στις 25 Γενάρη ο λαός μας με την ψήφο του θα κάνει τα μνημόνια παρελθόν και μαζί τους θα αφήσει στο παρελθόν και όλο το παλιό καθεστώς που τα προκάλεσε, που τα υπηρέτησε και που ωφελήθηκε από αυτά. Αναφέρομαι στο πολιτικό προσωπικό της εκτροπής, της κρίσης και της λιτότητας, το πολιτικό προσωπικό των δύο κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, και όλους όσοι με τα χέρια τους υπέγραψαν τον Γολγοθά του λαού μας. Δηλαδή, αναφέρομαι στην κλεπτοκρατική και διαπλεκόμενη οικονομική ολιγαρχία, που με τη φοροδιαφυγή και τις υπερτιμολογήσεις, με τα μαύρα ταμεία και τις σχέσεις συνενοχής, διαφθοράς με το πολιτικό κατεστημένο, έριξε την Ελλάδα στα βράχια και συνέχισε το πάρτι της ανενόχλητη από τις διαδοχικές κυβερνήσεις του κυρίου Παπανδρέου, του κυρίου Παπαδήμου και του κυρίου Σαμαρά. Μια οικονομική και πολιτική ολιγαρχία που τώρα δεν της έχει απομείνει τίποτα παρά να κινδυνολογεί. Και θέλω να σας πω κάτι, με ρωτάνε πολλές φορές, μα εσείς γιατί να μπορέσετε να αντέξετε και να διαπραγματευτείτε σκληρά? Είστε καλύτεροι από τους άλλους που ήταν πριν από εσάς? Απαντώ, το αν είμαστε καλύτεροι ή όχι θα το κρίνει η ιστορία. Ένα μόνο είναι σίγουρο. Εμείς δεν χρωστάμε σε κανέναν από αυτούς που τόσα χρόνια διαφεντεύουν τις τύχες του τόπου μας. Εμείς δεν εισπράταμε το 2% και 3% από τα μαύρα ταμεία της Siemens τόσα χρόνια για να έχουμε να λογοδοτήσουμε σε αυτούς. Γι' αυτό και εμείς θα καταφέρουμε να διαπραγματευτούμε σκληρά, διότι εμείς λογοδοτούμε μόνο στο λαό, όχι στα μαύρα ταμεία, όχι στην ολιγαρχία, όχι στη διαπλοκή. Μια διαπλοκή που μόνη της πλέον έμεινε να κινδυνολογεί. Ούτε καν τη στήριξη που προσδοκούσε από τους θεσμικούς παράγοντες της Ευρώπης δεν έχει. Μόνοι τους τα λένε, μόνοι τους τα ακούνε. Και επιπλέον, ο κίνδυνος για την ολιγαρχία είναι πια η μεγάλη ελπίδα
για την συντριπτική κοινωνική πλειοψηφία στον τόπο μας. Την κοινωνική πλειοψηφία που ενώνεται με τον ΣΥΡΙΖΑ για να φέρει στον τόπο μας ξανά αξιοπρέπεια, δημοκρατία, δικαιοσύνη. Και για τη δικαιοσύνη, φίλες και φίλοι, και την αξιοπρέπεια δεν κολλάει το ερώτημα που διαρκώς μας θέτουν. Πού θα βρείτε τα λεφτά? Πολιτική βούληση χρειάζεται για να ξανακάνουμε τον τόπο μας τόπο δικαιοσύνης, δημοκρατίας, περηφάνειας και αξιοπρέπειας. Και αυτή τη βούληση την έχουμε. Θέλω όμως, φίλες και φίλοι, να σας πω. Έχουμε επίγνωση και προσωπικά έχω επίγνωση. Αναλαμβάνουμε μια βαριά ευθύνη. Ο δρόμος θα είναι δρόμος ανηφορικός. Στις 26 του Γενάρη, η κυβέρνηση του λαού και του ΣΥΡΙΖΑ παραλαμβάνει μια χώρα που βρίσκεται σε κοινωνικές συνθήκες πολεμικής καταστροφής εν καιρό ειρήνης. Περίπου το 1/3 του εργατικού δυναμικού, σχεδόν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, παραμένει σταθερά άνεργο. Το 71% από αυτούς τους ανθρώπους είναι πλέον μακροχρόνια άνεργοι. Σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, περίπου 6 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας, έχουν περιέλθει σε καθεστώς φτώχειας ή ζουν υπό την απειλή της φτώχειας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα μέτρησης της φτώχειας. Γι' αυτό άμεση και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας είναι η αναχέτηση της πρωτοφανούς ανθρωπιστικής κρίσης που πλήττει την πατρίδα μας. Τα πρώτα νομοσχέδια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι ήδη έτοιμα και θα συμπεριληφθούν στις προγραμματικές δηλώσεις που πρώτα ο λαός θα τις αναγγείλουμε στη Βουλή αμέσως μετά την 25η του Γενάρη και την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης. Ανάμεσά τους είναι η επαναφορά του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα στα 751 ευρώ για όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Είναι η αποκατάσταση της 13ης σύνταξης για όσους λαμβάνουν σύνταξη κάτω από 700 ευρώ. Είναι η εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Έχουμε πει και θέλω να το επαναλάβω και σήμερα. Θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής μας, ανεξάρτητα από τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές για το δημόσιο χρέος και τη δανειακή σύμβαση. Διότι το να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση είναι το πρώτο μας χρέος. Το να δώσουμε ένα πιάτο φαγητό σε αυτούς που δεν έχουν, ηλεκτρικό ρεύμα σε αυτούς που πεθαίνουν από το κρύο, είναι το πρώτο μας χρέος, αδιαπραγμάτευτο χρέος. Δεν θα το βάλουμε στη ζυγαριά με κανέναν. Θα ξανακάνουμε τη χώρα, χώρα κανονική, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αυτοί που ήρθαν στο όνομα της Ευρώπης μας κάναν χώρα τριτοκοσμική 4 χρόνια τώρα. Εμείς λοιπόν θα ξαναβάλουμε την Ελλάδα στην Ευρώπη, ισότιμα, περήφανα, όπως όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί, να ζούμε σε καθεστώς πολιτισμού, διότι είναι ζήτημα πολιτισμού να μην πεθαίνουν από την πείνα και από το κρύο συνάνθρωποι μας. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα τηρήσουμε όμως και τις θεσμικές δεσμεύσεις της χώρας μας από τη συμμετοχή της στην Ευρωζώνη. Δηλαδή την υποχρέωση σε συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν. Δεν θα τηρήσουμε όμως τις πολιτικές δεσμεύσεις του κυρίου Σαμαρά στους δανειστές για ακόμα περισσότερη λιτότητα, για ακόμα περισσότερο λάθος, για ακόμα περισσότερα εγκλήματα πάνω σε όλα όσα ήδη έχουν γίνει. Η λιτότητα όμως δεν είναι μέρος των ευρωπαϊκών συνθήκων. Αντίθετα,
μέρος των συνθήκων των ευρωπαϊκών που έχουμε υπογράψει ως χώρα και έχουμε υποχρέωση να τηρήσουμε, είναι η δημοκρατία, είναι η αποδοχή στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Και εσείς με την ψήφο σας στον ΣΥΡΙΖΑ στις 25 Γενάρη δίνετε εντολή αλλαγής, δίνετε εντολή τερματισμού της λιτότητας και των μνημονίων, δίνετε το έναυσμα για μια μεγάλη αλλαγή που όλη η Ευρώπη σήμερα έχει ανάγκη. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι μας παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό Νότο. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν είναι απειλή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μεγάλη ελπίδα για την Ευρώπη που αλλάζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η εκλογή του, η μεγάλη σαρωτική του νίκη στις εκλογές στις 25 του Γενάρη, είναι η ίδια η Ευρώπη που αλλάζει. Μόλις πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι στο Δημοκρατικό Κόμμα της Ιταλίας, το κυβερνών κόμμα, αποφάσισαν σχεδόν ομόφωνα να ζητήσουν επίσημα από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές να ξεκινήσουν ένα γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Διότι οι απόψεις μας, οι θέσεις μας είναι ρεαλιστικές, είναι υλοποιήσιμες. Διότι οι απόψεις μας, οι θέσεις μας είναι οι αναγκαίες θέσεις για μια μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη η Ευρώπη σήμερα. Φίλες και φίλοι, ο λαός θα φέρει την αλλαγή στην Ευρώπη. Ο λαός θα φέρει την αλλαγή στην Ελλάδα. Όταν οι λαοί πιστεύουν στις δυνάμεις τους, τότε μπορούν να τα καταφέρουν. Ποδέμος που θα πει μπορούμε. Και πράγματι μπορούμε. Αν πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, μπορούμε. Κυρίως γιατί. Γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Το δίκιο είναι με το μέρος των λαών. Δεν είναι με το μέρος των ολιγαρχιών που νέμονται τον κόπο, τον ιδρώτα, τον πόνο των λαών. Φίλες και φίλοι, παράλληλα θα ξεκινήσουμε όμως και τη σκληρή διαπραγμάτευση για τη Δανειακή Σύμβαση και το Δημόσιο Χρέος. Θέλω να το επισημάνω στο σημείο αυτό. Όσο το δημόσιο χρέος κινείται στο 177% του ΑΕΠ, εκεί έχει φτάσει σήμερα, όσο δηλαδή είναι μη βιώσιμο και η εξυπηρέτησή του δυσβάσταχτη, τότε ούτε βιώσιμη δημοσιονομική εξυγίανση μπορεί να υπάρξει, ούτε βιώσιμη ανάπτυξη. Αλλά ούτε και η δυνατότητα να δανειστούμε από τις αγορές. Αυτό είναι σαφές. Και όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο, προφανώς θέλει να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό. Εμείς λοιπόν, φίλες και φίλοι, σκοπεύουμε να διαπραγματευτούμε σκληρά, με αξιοπρέπεια και με ασφάλεια σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η επιλογή της διεκδίκησης με ασφάλεια στην Ευρώπη. Γι' αυτό και ζητάμε ψήφο αυτοδυναμίας. Γιατί μόνο με τη δική σας δύναμη θα πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και διαπραγματευόμαστε για να βρούμε λύση, όχι για να δοκιμάσουμε τα όπλα που και οι δύο πλευρές διαθέτουμε, όπως κάποιοι μας κατηγορούν. Και γι' αυτό πιστεύω ότι στο τέλος και λύση θα βρεθεί, και αμοιβαία επωφελής για τις δύο πλευρές θα είναι και θα είναι λύση οριστική στο πρόβλημα της υπερχρέωσης των ευρωπαϊκών χωρών, διότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Γι' αυτό και απαιτείται ευρωπαϊκή λύση. Γι' αυτό και πέρα από όλα τα άλλα είναι και ζήτημα ηθικής τάξης. Με ποιο ηθικό δικαίωμα μπορεί σήμερα η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε να αρνούνται να δώσει η Γερμανία στην Ευρώπη αυτό που η Ευρώπη έδωσε στη Γερμανία το 1953, όταν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Γερμανία έβγαινε λαβωμένη και υπερχρεωμένη. Όλη η Ευρώπη στον δρόμο του αγώνα.
ξέρετε, φίλες και φίλοι, εμείς δεν ζητάμε νέα δάνεια για να ξεπληρώνουμε τα προηγούμενα, όπως έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εμείς διεκδικούμε συνθήκες αποπληρωμής που δεν θα προκαλούν ηφαισιακή ασφυξία στην χώρα και δεν θα εξωθούν το λαό μας την απόγνωση και την φτώχεια. Και επιπλέον ζητάμε τη δυνατότητα να υπάρξει συνεννόηση, ευρωπαϊκή λύση, για να μπορέσει η Ευρώπη να βγει αλόβητη από αυτή την κρίση. Και δεν μπορεί να βγει αλόβητη με δημόσιο χρέος στον ουρανό και με πολιτικές που ισοπεδώνουν την κοινωνική συνοχή και την ίδια τη δημοκρατία. Φίλες και φίλοι, για μας του λαού, για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, την αναγκαία, για σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση και στο κράτος, για την αναπτυξιακή και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, με προτεραιότητα την Ήπεθρο και τον κόσμο της, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε στόχο. Για την Ήπεθρο, για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, για τους ανθρώπους που θα κληθούν την άλλη Κυριακή αυτοί να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή. Και θυμηθείτε με, η ανατροπή τώρα δεν θα έρθει από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η ανατροπή την άλλη Κυριακή, και θα τρίβουν τα μάτια τους, δεν θα το περιμένουν, θα έρθει από την Ήπεθρο. Γι' αυτό λοιπόν σκοπεύουμε να ιδρύσουμε τράπεζα ειδικού σκοπού, έχουμε την αξιοποίητη αγροτική γη και τις αργούσες βιομηχανικές μεταποιητικές μονάδες, βοηθώντας στην αξιοποίησή τους με τεχνικά και επιστημονικά μέσα. Εξυγιένουμε και αναδιοργανώνουμε τους αγροτικούς συνεταιρισμούς με νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την δημοκρατική και διαφανή λειτουργία και τον παραγωγικό τους προσανατολισμό. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εντάσσει την περιφερειακή πολιτική για τη Δυτική Ελλάδα στην πολιτική της για τον πρωτογενή τομέα. Και αυτό γιατί ο αγροτικός τομέας της Ηπέθρου και της περιοχής σας εδώ, της Δυτικής Ελλάδας, έχει μεγάλο ειδικό βάρος στη συνολική οικονομική δραστηριότητα. Επιτρέψτε μου γι' αυτό το λόγο να πω και 2-3 προτεραιότητες που έχουμε για την Αίτωλο Ακαρνανία και τη Δυτική Ελλάδα. Δεσμευόμαστε ότι τα 3 μεγάλα φράγματα της Αίτωλο Ακαρνανίας, των Κρεμαστών, του Καστρακίου και του Στράτου, θα παραμείνουν υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο και όχι στο ΤΑΙΠΕΔ, όχι σε αυτό το εκτροφείο σκανδάλο. Δεσμευόμαστε ότι ο υποδιάλυση Γενικός Οργανισμός Εγγύων Βελτιώσεων Αχελώου θα ανασυγκροτηθεί και θα επαναλειτουργήσει. Δεσμευόμαστε ότι θα δώσουμε ζωή στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Θα φροντίσουμε για τη συνεχή ανανέωση του νερού. Το ψάρι, όπως για παράδειγμα τυποποίηση και εξαγωγές. Θα αξιοποιήσουμε την ναυτιλιακή βιομηχανική περιοχή στο πλατιγιάλι του Αστακού και θα αναβαθμίσουμε το λιμάνι του Αστακού. Μαζί με το λιμάνι της Πάτρας μπορούν να αποτελέσουν τις πύλες του διαμετακομιστικού εμπορίου προς τη Δυτική Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό στηρίζουμε
το πρόγραμμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της Δυτικής Ελλάδας στη μετακίνηση των αγροτικών προϊόντων. Φίλες και φίλοι, πολίτες της Αιτωλοκαρνανίας, η επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα δύσκολη. Με αποφασιστικότητα και με σχέδιο μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχουμε δικαιωθεί στις θέσεις μας για την κρίση και την οικονομία. Έχουμε δικαιωθεί και μας το πιστώνουν μέρα με τη μέρα, όλο ένα και περισσότεροι στην Ευρώπη, για το ρεαλισμό των εναλλακτικών μας προτάσεων για το χρέος. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε και μια μεγάλη συζήτηση για την επόμενη μέρα. Γιατί μια χώρα σαν την Ελλάδα δεν μπορεί να βασίζεται μονάχα στον τουρισμό. Γι' αυτό η μεγάλη συζήτηση για την επόμενη μέρα είναι αυτή που αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι το μεγάλο έργο της επόμενης τετραετίας που θα κληθούμε να αναλάβουμε θα είναι το έργο της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Με προτεραιότητα στο μικρομεσαίο αγρότη και τον παραγωγό, με προτεραιότητα στους ανθρώπους του Μόχθου, με προτεραιότητα σε όλους όσους δεν έχουν σκοπό το πλιάτσικο, τα μεγάλα κέρδη, αλλά να ζουν με αξιοπρέπεια από τη δουλειά τους, να ζουν με αξιοπρέπεια δίνοντας προοπτική, παραγωγική προοπτική στον τόπο. Φίλες και φίλοι, από τις τέσσερις γωνιές της πατρίδας μας έρχεται το μήνυμα μιας νέας κοινωνικής, αλλά θα το πω και βαθιά πατριωτικής ενότητας του λαού μας για μια μεγάλη και αναγκαία αλλαγή. Καθώς έμπαινα στην κατάμεστη αίθουσα, με τους χιλιάδες συγκεντρωμένους απ' έξω με πλησίασε ένας μεσήλικας και μου είπε: «Εγώ ψήφιζα όλα αυτά τα χρόνια Νέα Δημοκρατία, είμαι μαζί σου». Επιτρέψτε μου γι' αυτό το λόγο να πω και 2-3 προτεραιότητες που έχουμε για την Αιτωλοκαρνανία και τη Δυτική Ελλάδα. Δεσμευόμαστε ότι τα τρία μεγάλα φράγματα της Αιτωλοκαρνανίας, των κρεμαστών, του Καστρακίου και του Στράτου, θα παραμείνουν υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο και όχι στο ΤΑΙΠΕΔ, όχι σε αυτό το εκτροφείο σκανδάλων. Την εθνική αντίσταση, την ανεξαρτησία, την δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη δεν κυβέρνησε ποτέ. Και τώρα της δίνεται μια ιστορική ευκαιρία. Και μια ιστορική ευκαιρία που ο τόπος έχει ανάγκη, αλλά ακριβώς επειδή έχω επίγνωση ότι αυτοί που ενώνουν τις δυνάμεις τους μαζί μας, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, αυτό που τους φέρνει εδώ δεν είναι η ιδεολογία, αλλά η κοινωνική ανάγκη. Αυτό που τους φέρνει εδώ είναι η ανάγκη για αξιοπρέπεια. Αναβάθμιση της ιχθυοκαλλιέργειας. Παράλληλα, θα φροντίσουμε να μειωθούν τα φυτοφάρμακα που εισέρχονται στη λιμνοθάλασσα. Θα αξιοποιήσουμε την ιχθυόσκαλα, ώστε να αναβαθμιστεί η εμπορική αξία των αλιευμάτων και να λειτουργήσει ως βάση δραστηριοτήτων για το ψάρι, όπως, για παράδειγμα, τυποποίηση και εξαγωγές. Θα αξιοποιήσουμε την ναυτιλιακή βιομηχανική περιοχή στο Πλατιγιάλι του Αστακού και θα αναβαθμίσουμε το λιμάνι του Αστακού. Μαζί με το λιμάνι της Πάτρας μπορούν να αποτελέσουν τις πύλες του διαμετακομιστικού εμπορίου προς τη Δυτική Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό στηρίζουμε το πρόγραμμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της Δυτικής Ελλάδας στη μετακίνηση των αγροτικών προϊόντων. Φίλες και φίλοι, πολίτες της Αιτωλοκαρνανίας, η επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα δύσκολη. Με αποφασιστικότητα και με σχέδιο μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχουμε δικαιωθεί στις θέσεις μας για την κρίση και την οικονομία. Έχουμε δικαιωθεί
και μας το πιστώνουν μέρα με τη μέρα, όλο ένα και περισσότεροι στην Ευρώπη, για το ρεαλισμό των εναλλακτικών μας προτάσεων για το χρέος, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε και μια μεγάλη συζήτηση για την επόμενη μέρα. Γιατί μια χώρα σαν την Ελλάδα δεν μπορεί να βασίζεται μονάχα στον τουρισμό. Γι' αυτό η μεγάλη συζήτηση για την επόμενη μέρα είναι αυτή που αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι το μεγάλο έργο της επόμενης τετραετίας που θα κληθούμε να αναλάβουμε θα είναι το έργο της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Με προτεραιότητα στο μικρομεσαίο αγρότη και τον παραγωγό, με προτεραιότητα στους ανθρώπους του Μόχθου, με προτεραιότητα σε όλους όσους δεν έχουν σκοπό το πλιάτσικο, τα μεγάλα κέρδη, αλλά να ζουν με αξιοπρέπεια από τη δουλειά τους, να ζουν με αξιοπρέπεια. Το ζήσει και όλη η Ευρώπη μαζί μας. Το αύριο ανατέλει, η ελπίδα έρχεται, το χθες ψυχοραγεί και σπαρταράει. Όσο κι αν γαυγίζουν τα σκυλιά, το καραβάνι προχωρά, η Ελλάδα προχωρά, η Ευρώπη αλλάζει, η ελπίδα έρχεται. Γεια σας και με τη νίκη. Να μην σταματήσουμε ούτε στιγμή αυτόν τον όμορφο αγώνα μέχρι τις 25 Γενάρη. Γεια σας.